Επιστρέψαμε. Μου έριξες. Όχι, Παντάνασα, όχι. Είναι θέμα συνήθεια. Είναι θέμα συνήθεια, όχι. Είσαι άρρωστη. Από όταν έλειπε, πρώτα είπε. Λέει θα μα λείψει. Δεν την είδε στην εκπομπή. Την είδε στην επανάληψη, εννοείται και το είδα. Α, λοιπόν. Να υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του κυρίου Μαρκογιαννάκη. Κρήτη μπροστά. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιάννης Χτιστάκης στην παρέα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ωραία η παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι θα πάμε, θα είμαστε μια παρέα. Μια χαρά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν έκανα κι εγώ το κατάλληλο έτσι την αναδρομή στο παρελθόν. Δεν έχετε ασχοληθεί με τα κοινά ξανά? Έχω ξανά ασχοληθεί με τα κοινά, λίγο σε πιο στενό από φοιτητικά χρόνια. Μετά πέρασα στο επίπεδο νεολαίας, αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Έχω ασχοληθεί πιο πολύ, αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ να διαμορφώσω μια άποψη είναι ότι έχω σπουδάσει τοπική αυτοδιοίκηση και ασχολήθηκα μετά με τα συμβούλια νέων κάποια στιγμή. Ήμουνα πρόεδρος στην περιοχή μου, στο Δήμο Επισκοπής, στον πρώην Δήμο Επισκοπής. Και μετά εκλέχθηκε και στο χωριό μου, σαν εκπρόσωπος του τοπικού συμβουλίου. Αυτά έχω κάνει στη διαδρομή. Δεν είμαι. Και είστε νέος άνθρωπος, να το πούμε κι αυτό. Ναι, είστε πολύ νέος άνθρωπος. Και πώς προέκυψε τώρα η αποφασή σας να συμμετέχετε στις ερχόμενες εκλογές ως περιφερειακός σύμβουλος υποψήφιος? Κοιτάξτε, για μένα πρέπει οι νέοι να συμμετέχουν, να μπουν μέσα νέος. Το νέος είναι σε εισαγωγικά, δεν είναι κατά κύριο λόγο το ότι είσαι νέος συμμετέχεις. Το θέμα είναι να έχεις φρέσκες ιδέες, να ακούς πιο εύκολα τους ανθρώπους της ηλικίας σου, που αυτοί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο να στα συγκοινωνούντα δοχεία, πώς είναι οι σκέψεις των νέων ανθρώπων μέσα σε μια ενασχόληση με τα κοινά ή στην πολιτική. Αυτά τα πράγματα. Εμένα μου έδωσε το ερέθισμα, να το πω έτσι, υποψηφιότητα του Αλέξανδρου του Μαρκογιαννάκη. Ο Αλέξανδρος είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Κρήτη για να κάνουμε το βήμα που δεν έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Είναι νέος, όριμος, με φρέσκες ιδέες και πάρα πολύ προσγειωμένος στο τι θέλουμε να κάνουμε. Τον ορίσαμε. Ναι, τον ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και εμείς την ίδια άποψη. Απλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι είναι νέος και οπωσδήποτε αυτό έχει πάρα πολλά ωφέλη για κάποιον που ξεκινάει να ασχοληθεί με τα κοινά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν χρειάζεται όμως στον τομέα αυτό κάποια εμπειρία? Εννοείται. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει. Ο Αλέξανδρος είναι εκλογωμένος περιφερειακός σύμβουλος. Μιλάω για εσάς. Ναι, εγώ εννοείται ότι θα βάλω το ό,τι έχω σαν γνώση. Έχω σπουδάσει, είπα, τοπική αυτοδιοίκηση. Και σχεδιάζοντας με αυτά που θέλω να κάνω, με αυτά που έχουμε σαν προτεραιότητες να κάνουμε, σαν συνδυασμός, και εγώ που θέλω να προσφέρω στην κοινωνία του Ηρακλείου και κατ' επέκταση της Κρήτης, να βάλω το λιθαράκι μου και σιγά σιγά. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή έρχεται η γνώση, το πώς διαχειρίζεσαι. Ξέρουμε όμως όλοι ότι αν έχεις θέληση, όλα γίνονται. Να μας πείτε έτσι λίγο περιληπτικά τους τομείς που θέλετε να ασχοληθείτε και να βοηθήσετε. Κοιτάξτε. Η Κρήτη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε όλα τα θέματα. Το βασικό είναι οι υποδομές. Το έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Είναι οι υποδομές, είναι τα προβλήματα που έχουμε στο θέμα της επισκεψιμότητας των τουριστών και όλα αυτά. Αυτά είναι στο θέμα των υποδομών. Έχουμε το θέμα της λειψιδρίας που, εντάξει, φέτος έχουμε νερά, δόξα τω Θεώ, είπαμε, πολλά χαθήκανε. Δυστυχώς. Ναι, αλλά πολλά χαθήκανε. Και το θέμα είναι το πώς το διασφαλίζουμε για το αύριο. Και το πώς το διοχετεύουμε και στην κοινωνία όλο αυτό. Δεν είναι μόνο το βρέχει ο Θεός, είμαστε καλά, πρέπει να το διασώζουμε. Μετά είναι το θέμα της πρόληψης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε ότι λόγω του ότι δεν έχουμε πρόληψη σε πολλά επίπεδα, ουσιαστικά δεν αποφύγαμε κάποιες άσχημες καταστάσεις. Το θέμα της πρόληψης και της ενημέρωσης είναι βασική που μπορεί εύκολα να γίνει από την περιφέρεια, διότι είναι ένα συνολικό στις Κρήτης θέμα. Δεν είναι μόνο τοπικό ή ενός δήμου. Η περιφέρεια πρέπει να ενημερώνει και πρέπει καταρχήν να καταγράφει που υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό έγινε αυτοδιοίκηση η περιφέρεια και τα 9 τελευταία χρόνια μιλάμε για ένα αυτοδιοικητικό όργανο το οποίο εκλέγεται από τον κόσμο και υπολογίζεται στον κόσμο. Δηλαδή, είναι υπόλογος του κόσμου η Περιφερειακή Αρχή.
Αυτό έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι ότι είμαστε ωραία, είμαστε μια περιφέρεια η οποία κάνει ό,τι μπορεί. Είναι οι πόλοι του κόσμου. Βγήκαν για να εκπροσωπήσουν όλη την Κρήτη από το ένα άκρο ως το άλλο. Επειδή ο χρόνος, όπως είπαμε, ναι, είναι πολύ λίγος, θεωρείστε μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα με το ψηφοδέλτιο του κ. Μαρκογιαννάκη και θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε μόνο ένα στίγμα της επόμενης ημέρας, αν είστε εσείς εκεί στη θέση αυτή, στην ισχυρή θέση αυτή, τι είναι αυτό που θα ξεκινήσει πρώτο για εσάς, δηλαδή ποιο είναι αυτό που θα βάλετε πρώτο στόχο την επόμενη μέρα. Καταρχήν να αλλάξουμε την οτροπία του πώς διεκδικούμε. Δεν θέλουμε να απαιτούμε για την Κρήτη. Η Κρήτη πρέπει να ιεραρχήσει και να γίνει ένα σχεδιαστικό μοντέλο δεκαετίας. Το σχεδιαστικό μοντέλο δεκαετίας πρέπει να εφαρμοστεί και να δεσμευτούν όλες οι υγιές δυνάμεις της Κρήτης ότι θα πάμε με αυτό το μοντέλο για να κερδίσουμε τα χαμένα χρόνια. Αυτό είναι η ουσία που πρέπει να αλλάξει και να μην κάνουμε αποσπασματικά και διαχειριστικά λάθη στο τομέα αυτό. Ένα σχέδιο το οποίο να οργανώνει όλη την Κρήτη, να ιεραρχεί τις ανάγκες και να προετοιμάσουμε την Κρήτη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Γιατί δεν είμαστε σε ένα περιβάλλον μόνοι μας, είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολλές προκλήσεις και καθημερινά δημιουργούνται καινούργιες. Σε ένα νησί με τέτοιο πλούτο που δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο. Έτσι. Την πολιτιστική κληρονομιά και όλα τα διάφτα και τουριστικό προϊόν, όλα αυτά. Οι εκλογές είναι μπροστά μας. Σίγουρα χαίρομαι που βλέπουμε συνεχώς νέους οι οποίοι είναι ενημερωμένοι και ανήσυχοι και μπράβο σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βγάζετε και αυτή τη σιγουριά ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να συνεισφέρω. Ήρθα και για να προσφέρω. Δεν ήρθα ούτε γιατί ήμουν και χθες σε μια θέση και πρέπει να την υποχρεωτικά να μπω ξανά. Ήρθα για να προσφέρω, να δώσω όλες μου τις δυνάμεις, να υποστηρίξω το συνδυασμό του Κρήτη μπροστά, τον Αλέξανδρο τον Μαρκογιαννάκη πρωτίστως. Σας ξαναλέω, τον πιστεύω σαν άνθρωπο και πιστεύω και στον εαυτό μου, γι' αυτό έθεσα και τον εαυτό μου προς ψήφιση από τον Ηρακλειώτικο λαό. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, το πιο σημαντικό από όλα. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.